Θα μιλήσουμε για τη δημοκρατία. Έχουμε κοντά μας τον Παναγιώτη Δουδονή, διδάκτορα συνταγματικού δικαίου και λέκτορα στο κολέγιο Οριέλ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Καλησπέρα, κύριε Δουδονή. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να πω για τους φίλους ότι σας ακούμε σταθερά, ακούμε τις αναλύσεις σας στη βραδινή πολιτική ζώνη του σταθμού Άξιον 24 και ότι αφορμή για τη συζήτησή μας είναι ένα βιβλίο σας που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα, Το Πολίτευμα της Συνύπαρξης από τις εκδόσεις Αρμός. Έτσι ακριβώς, και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την αναφορά. Κύριε Δουδονή, να ξεκινήσω, θα έλεγε κανείς, από τους ορισμούς, αλλά όσο και αν καμιά φορά ακούγεται τετριμένο, έχει τη σημασία του. Μιλώντας λοιπόν για τη δημοκρατία, να προσδιορίσουμε τι εννοούμε σήμερα πραγματικά με τη λέξη δημοκρατία και πώς αυτή αντιδιαστέλλεται από αυτό που ίσως θα έλεγε κανείς με έναν ιδεατό τρόπο και από τα σχολικά μας χρόνια έχουμε στο μυαλό μας μιλώντας για την αρχαία ιστορία κλπ. Ναι, πράγματι, πολύ σωστή παρατήρησή σας, γιατί στην ουσία σήμερα μιλάμε για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αυτό που κάποιοι έχουν αποκαλέσει έμεση δημοκρατία, ενώ αυτό στο οποίο αναφερόμασταν στο σχολείο ήταν η άμεση δημοκρατία, δηλαδή η λήψη των αποφάσεων περί του πρακτέου από το λαό. Ενώ εδώ τι έχουμε, έχουμε την επιλογή των προσώπων τα οποία αντιπροσωπεύουν από το λαό. Αυτή είναι η βασική διάκριση. Στην άμεση λοιπόν δημοκρατία αποφασίζουμε τι πρέπει να συμβεί, ενώ στην αντιπροσωπευτική αποφασίζουμε ποιοι πρέπει και ποιοι μπορούν να μας αντιπροσωπεύσουν και άρα να λάβουν και τις αποφάσεις στο πλαίσιο της ελεύθερης εντολής. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Έχουν προταθεί και άλλες διαφοροποίησεις. Θα σταθώ σε αυτήν γιατί είναι η πιο απλή και η πιο ευθεία. Είναι ουσιαστικά το σύστημα που ονομάζουμε κοινοβουλευτισμό. Ο κοινοβουλευτισμός ειδικότερα με την στενή του έννοια, σωστά, αλήθεια είναι αυτό, είναι ο κοινοβουλευτισμός με την ευρία έννοια αυτό που λέτε, με τη στενή έννοια βέβαια, είναι η εξάρτηση της κυβέρνησης από την εμπιστοσύνη της Βουλής. Της Βουλής. Άρα είναι μια ειδικότερη έκφαση του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος, που έτσι το έχουμε γνωρίσει εδώ στην Ελλάδα τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Να πω και κάτι που νομίζω ότι πολλές φορές μας διαφεύγει, μιλώντας για την αρχαία δημοκρατία που ίσως την έχουμε και λίγο εξιντανικευμένη στο μυαλό μας. Πολύ, όχι λίγο. Μιλάμε για την αθηναϊκή δημοκρατία, ότι όντως οι αποφάσεις λαμβάνονταν απευθείας από το σώμα των πολιτών, αλλά χωράει πολλή συζήτηση στο πώς οριζόταν το ίδιο το σώμα των πολιτών. Έτσι δεν είναι? Και αυτό είναι ένα μόνο από τα θέματα, γιατί άμα δείτε και την στάση πολλών αρχαίων φιλοσόφων και θεωρητικών πάνω στη δημοκρατία, και δεν αναφέρομαι σε αυτούς τους γνωστούς πολεμίους της δημοκρατίας, εγώ αναφέρομαι στην μέση στάση ενός αρχαίου φιλοσόφου, θα δείτε ότι ίσως έχουμε εξειδανικεύσει αυτό το οποίο θεωρείται ανέφικτο, αλλά τελικά ούτε ανέφικτο είναι ούτε ιδανικό. Όπως μπορούμε να θέλετε να συζητήσουμε, γιατί δεν είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πριν πάμε στο να αναλύσουμε λίγο πιο προσεκτικά τα χαρακτηριστικά και τα προτερήματα της δημοκρατίας μας, της σύγχρονης δημοκρατίας, θα ήταν χρήσιμο νομίζω να μιλήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα, γιατί έχω την εντύπωση και είναι κάτι το οποίο συζητάτε ευρύτατα και διαβάζουμε μια πυκνή αρθρογραφία και στην Ελλάδα, αλλά φυσικά κυρίως στα διεθνή μέσα, ότι η δημοκρατία, η δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία, διέρχεται μια κρίση, κρίση εσωτερική και κρίση και από έξω προς τα μέσα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς, θα σας αναφέρω μερικές παραμέτρους μόνο για να μην μακρηγορήσω. Πρώτον θα σας πω ότι έχουμε το ζήτημα της υπονόμευσης από τα μέσα της δημοκρατίας. Δηλαδή, τι είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία για μένα, το λέει και ο τίτλος του βιβλίου, είναι το πολίτευμα της συνύπαρξης. Το πολίτευμα λοιπόν το οποίο κάθε ένας αναγνωρίζει το ηθικό και πολιτικό στάτους του αντιπάλου του. Έτσι, δηλαδή αναγνωρίζει την ανάγκη ύπαρξης του πολιτικού του αντιπάλου. Να το πω έτσι πολύ παραστατικά, στο Αγγλικό Κοινοβούλιο ή στο Ελληνικό, ιδίως στο Αγγλικό που είναι απέναντι, γι' αυτό το αναφέρω, για ιστορικούς όμως λόγους, όχι για κάποιον λόγο ουσίας. Ήταν το παρεκκλήσιο του ανακτόρου εκεί πέρα, το διέθεσε της Βουλής των Κοινοτήτων. Αυτή τη λεπτομέρεια δεν τη γνώριζα. Είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό αυτό. Και εγώ έως πρόσφατα, να σας πω την αμαρτία μου, δεν τη γνώριζα, αλλά πράγματι η Βουλή των Κοινοτήτων και η Βουλή των Λόρδων για συγκυριακούς λόγους βρίσκονται έτσι ο ένας απέναντι από τον άλλον, γιατί ήταν το παρεκκλήσιο εκεί του ανακτόρου, το οποίο μετέπειτα έγινε κοινοβούλιο. Ναι, αυτό είναι κάτι σε αυτά παραλυπόμενα της ιστορίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε λοιπόν για την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μιλάμε για το πολίτευμα της συνύπαρξης, όπου ένας αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει ο άλλος. Τι έχουμε λοιπόν? Πρώτον, υπονόμευση από τα μέσα. Πάρα πολύ
λόγω μίσους. Πάρα πολλούς πολιτικούς, οι οποίοι χωρίς να το λένε ανοιχτά, ή και λέγοντάς το ανοιχτά, αλλά χωρίς να λένε ανοιχτά ότι είναι αντιδημοκράτες, δεν επιθυμούν να υπάρχει πολιτικός τους αντίπαλος. Παραδείγματος χάρη, ο Ντόναλντ Τραμπ. Όσα είχε πει για την Χίλαρη Κλίντον, την θεωρούσε μία Αμερικανίδα. Μέχρι εκεί είχε φτάσει και έλεγε ότι είναι evil, ότι είναι κακή. Mm-hmm. Δεύτερος κίνδυνος, σας λέω έτσι επιτροχάδιν, είναι η απειλή από ξένες δυνάμεις. Ας πούμε, η Ουκρανία με όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσίαζε εκεί η λειτουργία της ελεύθερης δημοκρατίας ήταν μια δημοκρατία, μια αντιπροσωπευτική φιλελεύθερη δημοκρατία. Mm-hmm. Τι έγινε λοιπόν, εισέβαλε ένα ξένο κράτος για να τη στερήσει τη δυνατότητα να κάνει επιλογή συμμάχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να τη στερήσει δηλαδή ένα βασικό στοιχείο αυτοδιάθεσης. Άρα μια μη λειτουργούσα απολυταρχία, μια λειτουργούσα απολυταρχία και μη λειτουργούσα κατ' όνομα δημοκρατία όπως είναι η Ρωσία, mm-hmm. επιτέθηκε σε μια φιλελεύθερη δημοκρατία. Άρα ένας εξωτερικός κίνδυνος. Επιπλέον η Ρωσία δεν είναι η πρώτη φορά που τα κάνει αυτά. Είναι η πρώτη φορά που τα κάνει αυτά τα τελευταία χρόνια ανοιχτά. Γιατί έχει παρέμβει και έχει αποδειχθεί αυτό, δεν ξέρουμε όμως σε ποια έκταση, σε σειρά εκλογικών αναμετρήσεων με απότερο σκοπό να οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα, όπως είναι το Brexit, όπως είναι η εκλογή Τραμπ κτλ. Κτλ. Μην μακρηγορώ. Τελευταία πρόκληση είναι η πρόκληση από τα νέα μέσα τεχνολογίας. Αυτό το χακάρισμα, ας το πούμε έτσι, της δημοκρατίας. Ξέρουμε ότι και το Facebook και το Twitter, χωρίς ίσως να το θέλουν, αλλά βασισμένα σε ένα μοντέλο εταιρικό, corporate που λέμε στα αγγλικά, προωθούν περισσότερο κατά κάποιο τρόπο έναντι του, του ήπιου λόγου τον έντονο λόγο, τον ακραίο λόγο, γιατί αυτός φέρνει τα πολλά κλικ και τα πολλά like και αυτός φέρνει και την πολλή διαφήμιση. Μέσω αυτών δυνάμεις, όπως είτε ξένες δυνάμεις στην περίπτωση της Ρωσίας, είτε πλουτοκράτες οι οποίοι ας το πούμε έτσι υποστηρίζουν ακραίες θέσεις, έχουν προωθήσει λόγω του μίσους και αντιδημοκρατικό λόγο. Και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουμε σε όλα αυτά, γιατί είναι πολύ δύσκολο να τα εντοπίσουμε όλα αυτά, γιατί δεν αφήνουν ίχνη όσον αφορά στο διαδίκτυο. Αυτό θα σας έλεγα έτσι πολύ χοντρικά για τις προκλήσεις. Και νομίζω ότι σε αυτή την τρίτη διάσταση που θέσατε θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να εντάσσουμε και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης, όχι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά των μέσων ενημέρωσης απευθείας, καθώς σε όλες τις μορφές τους έχω την εντύπωση τόσο τα πιο λαϊκίστικα ή τη χάρπαστα, αλλά ακόμα και, και κάποια mainstream και συστημικά μέσα ενδίδουν πάρα πολύ εύκολα πλέον στον, θα έλεγε κανείς, στην παγίδα των κλικ, στην παγίδα της, στο κυνήγι της δημοφιλίας, και προωθούν πολύ εύκολα απόψεις που εκτείνονται μέχρι και τη συνωμοσιολογία και απόψεις αρκετά προβληματικές για τη δημοκρατία και τη λειτουργία της. Έτσι είναι, όπως το λέτε, κατά κάποιο τρόπο επικρατεί ένας μιμητισμός σε σχέση με τα αντισυμβατικά μέσα. Πώς λειτουργούσε η αντιπροσωπευτική δημοκρατία τόσα χρόνια, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και, και γενικώς στο δυτικό κόσμο? Λειτουργούσε στη λογική κομμάτων τα οποία βρίσκονταν περί το κέντρο, είτε στην κεντροδεξιά είτε στην κεντροαριστερά, και μέσω των συστημικών, όπως τα λέμε σήμερα, αλλά τότε δεν διανοούμαστε να το πούμε έτσι, γιατί δεν υπήρχαν αντισυστημικά, μέσω συγκροτημάτων δημοσιογραφικών, τα οποία είχαν και την ευθύνη αυτών που λέγανε. Τα οποία κατηγορούσαμε πάρα πολύ στο παρελθόν, αλλά σήμερα που βλέπουμε την ανάδυση των αντισυστημικών μέσων. Τα αναζητούμε. Ακριβώς, τα αναζητούμε. Όμως σε κάποιες περιπτώσεις, και είναι σωστή η παρατήρησή σας, πολλά παραδοσιακά μέσα, παραδοσιακά θεσμικά μέσα, προσπαθούν να μιμηθούν έτσι, αντισυμβατικά, αντισυστημικά μέσα για να τα κυνηγήσουν σε δημοφιλία, με αποτέλεσμα αυτό να ρίχνει σοβαρά την ποιότητά τους, άρα και την ποιότητα της δημοκρατίας μας. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο λοιπόν και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αναφερθήκατε στις πολιτικές δυνάμεις που κυριάρχησαν, στη μορφολογία των πολιτικών δυνάμεων που κυριάρχησε στη μεταπολεμική Ευρώπη, και όχι μόνο στην Ευρώπη, ευρύτερα στον δυτικό κόσμο σε μεγάλο βαθμό. Έχουμε περάσει πλέον σε μια άλλη φάση? Δεν έχουμε αυτού του τύπου τον διπολισμό πέριξ του κέντρου, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπατε, και έχουμε μια πόλωση προς τα άκρα περισσότερο? Κοιτάξτε, θα σας πω μια ιστορία, την οποία τη λέω καμιά φορά, αλλά όχι πολύ συχνά. Το 2017 έτρωγα στις Βρυξέλλες, έτυχε να φάω στις Βρυξέλλες με τον Μάσιμο Νταλέμα, τον πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, ιστορικό στέλεχος της κεντροαριστεράς και της αριστεράς, mm-hmm. της κατεξοχήν αριστεράς πριν. Τότε λοιπόν κάτι συζητούσαμε για τα θέματα της Ελλάδος αλλά και της Ιταλίας, και είπαμε: κοίταξε να δεις, πρέπει να πάψεις, μου λέει, να βλέπεις
τα πράγματα στον άξονα αριστερά-δεξιά. Ένας παραδοσιακός αριστερός και κεντροαριστερός πολιτικός, έτσι. Αλλά στη συνέχεια κεντροαριστερός. Κατά βάση ξεκίνησε από το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, γιατί νομίζω και το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Ιταλία προήλθε από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Έτσι, ναι. Μου λέει, πρέπει να τα βλέπεις στον άξονα establishment, μάλιστα μου είπε anti-establishment, σύστημα και αντισύστημα. Συστημικά λοιπόν, όπως τα χαρακτηρίζουν οι αντισυστημικοί, και αντισυστημικά. Η ανάδυση των αντισυστημικών κομμάτων μπορεί να είναι είτε από την άκρα δεξιά είτε από την ριζοσπαστική αριστερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στην ουσία το φαινόμενό του εν τη γενέση του, η γενοσυργός αιτία του είναι η ίδια. Άρα λοιπόν αυτό παρατηρούμε, αυτό βλέπουμε, αυτό είδε και ένας παραδοσιακός πολιτικός, γι' αυτό σας το αναφέρω, μου έκανε εντύπωση και το θυμάμαι ακόμα 5 χρόνια μετά. Και αυτό οφείλουμε να αναλύσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς κινούνται από τη μία δυνάμεις, θα σας το πω αλλιώς, οι οποίες είναι κεντρομόλες, κινούνται προς το κέντρο, και από την άλλη δυνάμεις, οι οποίες είναι φυγόκεντρες, κινούνται προς τα άκρα. Αυτή είναι η βασική διάκριση την οποία μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Αυτό που είπατε μου θύμισε μία πολύ χαρακτηριστική φάση, όταν αμέσως μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 και την ανάρρηση του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, είχε εκφραστεί πάρα πολύ ενθουσιωδώς για την άνοδο της ριζοσπαστικής αριστεράς στην Ελλάδα η Μαρίν Λεπέν. Το ξέρω, και ξέρετε, στο βιβλίο δεν κάνω, εκτός από μία αναφορά στο δημοψήφισμα το ελληνικό, το οποίο το θέτω ως παράδειγμα δημοψηφισμάτων, γιατί έχω μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στα δημοψηφίσματα, όπως και στο Brexit, με εξαίρεση τα δημοψηφίσματα τα οποία είναι συμφωνημένα και αφορούν σε ένα πολύ θεμελιακό θέμα, όπως ήταν το δημοψήφισμα για τη Σκωτία, που είχε συμφωνηθεί και με την κεντρική κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως και να έχει λοιπόν, η αίσθησή μου είναι, και προσπάθησα στο βιβλίο να μην αναφερθώ στην ελληνική περίπτωση, έτσι με έναν τρόπο πολιτικό, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο θέλει να είναι ανοιχτό στο κοινό, αλλά ταυτοχρόνως να είναι και επιστημονικό. Άρα ένα βιβλίο που μπορεί να πιάσει ένα ευρύ ακροατήριο, αλλά ταυτόχρονα μιλάει και επιστημονικά. Αλλά αφού ανοίγεται αυτή τη συζήτηση, θα σας πω, γιατί δεν θέλω να κρύβομαι, ότι πράγματι αυτή είναι η αίσθησή μου. Ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά, αυτές οι συγγένειες, και ότι αντανακλούν κατά κάποιο τρόπο και βαθύτερες διεργασίες, οι οποίες γίνονται στο πολιτικό φάσμα. Ότι δηλαδή κάποιες δυνάμεις συγκλίνουν προς το κέντρο, έτσι βλέπουμε παραδοσιακές διαφορές να έχουν αμβλυνθεί, και κάποιες δυνάμεις αποκλίνουν από το κέντρο και κινούνται προς τα άκρα. Γι' αυτό και βλέπουμε κάποιες συγγένειες και κάποιες δηλώσεις και κάποιες χαρές, τις οποίες θα τις κρίναμε ως ανεξήγητες στο παρελθόν. Αναφερθήκατε στα δημοψηφίσματα και μου δίνετε μια αφορμή να ρωτήσω σε σχέση με αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ συχνό το φαινόμενο της επίκλησης της αμεσοδημοκρατίας και της πάντοτε με μια αναγωγή φυσικά στην αρχαία δημοκρατία, την αρχιετυπική κατά τους θειασότητες της, αλλά με μια ευρύτερη, θα έλεγε κανείς, ακριβώς αντισυστημική ρητορική πολλές φορές, και την επίκληση ακόμα και χωρών με παράδοση σχετική, όπως η Ελβετία. Έχουμε λοιπόν μια ρητορική που αναδεικνύει τα δημοψηφίσματα ως ένα αντίβαρο στην εντός εισαγωγικών συστημική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμένα η άποψή μου για τα δημοψηφίσματα είναι σαφής και θα σας την πω. Τα δημοψηφίσματα τι κάνουν? Μετακυλίουν την ευθύνη από τους πολιτικούς παίκτες, τους υπεύθυνους πολιτικούς, στο λαό, ο οποίος όχι μόνο δεν μπορείς να τον πεις υπεύθυνο, δηλαδή να του βρεις την ευθύνη, να ψάξεις ποιος ευθύνεται για μια λάθος απόφαση, αλλά ταυτοχρόνως ο λαός είναι αναντικατάστατος. Η πολιτική είναι αντικαταστατή. Άρα οι υπεύθυνοι και αντικαταστατοί πολιτικοί, για να γλιτώσουν τον εαυτό τους, μετακυλίουν την ευθύνη στο λαό, ο οποίος ούτε η δουλειά του είναι να πας σε κάθε ένα πολίτη που ψήφισε ναι ή όχι σε ένα δημοψήφισμα να του ζητάς την ευθύνη, και ταυτοχρόνως είναι και ένα αντικατάστατο. Δεν πρέπει να τον αντικαταστήσεις ούτε να τον κατηγορήσεις. Η διάχυση της ευθύνης την εξαϊλώνει ουσιαστικά. Ακριβώς. Διαχέει την ευθύνη και την εξαϊλώνει και διχάζει. Γιατί όταν δεν μπορείς να βρεις κάποιον υπεύθυνο για μια συγκεκριμένη επιλογή, τότε η ευθύνη διαχέεται σε όλη την κοινωνία, και αυτοί που διάλεξαν το ενδεχομένως μειοψηφικό αλλά σωστό, να στραφούν αντίον αυτών οι οποίοι διάλεξαν το λάθος αλλά πλειοψηφικό ή το αντίστροφο. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ότι δημιουργούμε διχασμένες κοινωνίες. Άρα βρίσκεται στην άλλη μεριά αυτού που λέω εγώ, που βασικά είναι η συνύπαρξη. Η δυνατότητα λοιπόν των πολιτικών παικτών αλλά και του λαού να συνυπάρχει έχοντας διαφορετικές απόψεις. Αυτό το χτυπάει στα θεμέλια του.
το δημοψήφισμα. Ξαναλέω όμως, εγώ δεν είμαι εναντίον όλων των δημοψηφισμάτων. Δηλαδή, είχαμε εδώ στην Ελλάδα το δημοψήφισμα για το πολιτιακό, ας πούμε, έτσι. Το Δεκέμβριο του 1974. Φυσικά και έπρεπε να γίνει, για να επιληθεί οριστικά το πολιτιακό. Ή σας έδωσα το παράδειγμα του δημοψηφίσματος στη Σκωτία. Έτσι, στη Σκωτία, όχι στην Καταλωνία, ας πούμε, που έγινε μονομερός. Στη Σκωτία που έγινε σε συμφωνία με την κεντρική κυβέρνηση του ΗΠΑ. Ναι, είναι σαφής η διάκριση. Είναι σαφής. Επιλύθηκε και ένα θεμελιακό θέμα. Αλλά τώρα δημοψηφίσματα για άσκηση τρέχουσας πολιτικής κατά βάθος θέλουν να δημιουργήσουν ανευθυνοϋπεύθυνους πολιτικούς και υπεύθυνους μέσα στο λαό πολίτες, οι οποίοι δεν είναι υπεύθυνοι πολίτες με την έννοια που τους γνωρίζουμε στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία αυτή, δηλαδή οι οποίοι επιλέγουν τους αντιπροσώπους τους, τους οποίους κρίνουν και αξιολογούν στις εκλογές, αλλά είναι υπεύθυνοι για κάθε μία επιλογή στην οποία πρέπει να για την οποία πρέπει να απολογούνται στον διπλανό τους, στον γείτονά τους και ενδεχομένως να μαλώνουν με αυτόν. Λοιπόν, αυτό δεν το θέλουμε. Περιγράψατε το πολίτευμα της συνύπαρξης ακριβώς ως τη βάση, το πεδίο όπου συμβαίνει μια αλληλοεκχώρηση, δηλαδή κάθε παράταξη αναγνωρίζει την ανάγκη και την υπόσταση της άλλης, την ανάγκη ύπαρξης και την υπόσταση της άλλης, και μπορεί όλοι παρά τις αντιθέσεις τους να συνυπάρχουν και να συνθέτουν ένα ευρύτερο πολιτικό σκηνικό. Αυτό όμως συχνά βλέπουμε ότι αποτυγχάνει στην πράξη και βλέπουμε συχνά να διαμορφώνονται συνθήκες διάρρηξης του πολιτικού σκηνικού, ίσως ολοένα και περισσότερο συχνά, ή τουλάχιστον με αυξανόμενη συχνότητα τις τελευταίες δεκαετίες μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την σταδιακή αλλαγή του παγκόσμιου σκηνικού. Πώς μπορεί να ξεπεράσει αυτή τη φάση των αλλεπάλληλων πολιτικών κρίσεων η δημοκρατία? Καταρχάς, είπατε μια πάρα πολύ ωραία έκφραση, τη λέξη αλληλοεκχώρηση. Θα σας την παραλλάξω λίγο και θα σας πω ότι στην Ορθόδοξη Εκκλησία γνωρίζουμε την έννοια της αλληλοπεριχώρησης, του αμοιβαίου δηλαδή αυτοπεριορισμού. Ο Δημήτρης Τσάτσος μάλιστα είχε εισηγηθεί τον όρο αυτό και για την σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης κρατών μελών, τον όρο της αλληλοπεριχώρησης. Αυτό στην ουσία είναι και η βάση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τώρα, ακούω συχνά, ωραία τα λες στη θεωρία, αλλά τι γίνεται στην πράξη? Κοιτάξτε, θέλω να μου δείξετε μια πράξη η οποία να είναι εξίσου καλή με τη θεωρία. Το θέμα είναι να έχεις καλή θεωρία για να έχεις και καλή πράξη. Γιατί αν έχεις, ας πούμε, η θεωρία σου είναι θεμελιωδώς λάθος, ας πούμε η θεωρία του λαϊκισμού, του λαϊκισμού των δημοψηφισμάτων, είναι θεμελιωδώς λάθος. Γι' αυτό και η πράξη της οδηγεί σε διχασμό και σε λάθος αποφάσεις. Εδώ πέρα έχουμε μια θεωρία η οποία μπορεί να σταθεί. Τώρα, στην εφαρμογή της, πράγματι τα τελευταία χρόνια, για τους λόγους που ανέφερα και πριν, έχουμε σημαντική άνοδο της πολιτικής έντασης. Έχουμε λοιπόν σημαντική άνοδο της πολιτικής έντασης γιατί έχουμε σημαντική άνοδο των αντισυστημικών λεγόμενων δυνάμεων, των δυνάμεων του λαϊκισμού. Το θέμα είναι ότι πρέπει αυτά να τα παρακολουθούμε, να τα έχουμε υπόψη μας και αντιστοίχως να έχουμε και την καλύτερη δυνατή τακτική ως δυνάμεις οι οποίες πιστεύουν στην συνύπαρξη. Ποια είναι αυτή η τακτική? Καταρχάς να αναδεικνύουμε ανάμεσά μας τους καλύτερους, γιατί η αντιπροσωπευτική δημοκρατία είναι και ένα πολίτευμα που διαλέγει τους καλύτερους για να αντιπροσωπεύουν. Άρα, όταν πηγαίνουμε απέναντι σε έναν λαϊκιστή υποψήφιο, να έχουμε έναν καλό υποψήφιο ως δυνάμεις κεντρομόλες, όπως χαρακτήρισα πριν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το λησμονούμε. Γιατί ένας πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει κάποτε: θέλω και την πλειοψηφία, όχι μόνο τους σκεπτόμενους Αμερικανούς. Είναι σημαντικό λοιπόν ότι η δημοκρατία χτίζεται πάνω σε πλειοψηφίες. Και σε πλειοψηφίες που εκπροσωπούνται από τους καλύτερους. Ένα αυτό. Δεύτερον, πρέπει να συνειδητοποιούμε πλήρως τι σημαίνει ο λαϊκισμός για τη δημοκρατία. Τι σημαίνει η ένταση για τη δημοκρατία. Τι σημαίνει η άρνηση της συνύπαρξης για τη δημοκρατία. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα είμαστε και εξίσου οξείς απέναντι σε αυτούς που αμφισβητούν αυτή τη συνύπαρξη. Γιατί θα καταλάβουμε ότι αμφισβητούν τη βάση της δημοκρατίας μας. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε στους πολίτες. Στους πολίτες οι οποίοι αξιολογούν τους πολιτικούς και έτσι αξιολογούν και καθορίζουν και την ποιότητα της δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν πρέπει να εξηγήσουμε, αλλά και να πείσουμε γι' αυτό. Και αυτή είναι μια λέξη κλειδί. Άρα λοιπόν, με γνώση όλων αυτών, πρέπει αναλόγως να προσαρμόσουμε και την πολιτική μας. Αναφέρατε τη λέξη εξηγήσουμε, το ρήμα εξηγήσουμε και το ρήμα πείσουμε. Και εδώ αναρωτιέμαι,
η πολιτική συνεχίζει να έχει σήμερα διατηρεί τον παιδευτικό της χαρακτήρα που τόσο πολλά έχουμε ακούσει και διαβάσει για αυτόν παλιότερα από μεγάλους πολιτικούς ηγέτες. Είναι αρκετά ισχυρή, παραμένει ισχυρή η τάση των πολιτικών ηγετών να εξηγούν, να καθοδηγούν τους πολίτες ή απλά προσπαθούν να εκμεέψουν την υποστήριξή τους? Κοιτάξτε, είναι εξαιρετική η παρατήρησή σας. Εγώ θα πω το εξής. Η καρδιά της πολιτικής σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, μιλώ συνταγματικά, είναι η πειθό. Όταν το ξεχνάμε αυτό και θεωρούμε ότι ακόμα και το μεγαλύτερο δίκιο να έχουμε, ότι δεν χρειάζεται να πείσουμε, αλλά πρέπει να κάτσουμε να κάνουμε μάθημα στους πολίτες, κινούμαστε στη λάθος κατεύθυνση. Η πολιτική έχει να κάνει με την πειθό. Όπως, ξέρετε, και η ακαδημαϊκή διδασκαλία έχει να κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και με την πειθό και με την εξήγηση. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν που δημιουργείται η αμφιβολία, εκεί γεννιέται η δημοκρατία, αλλά και η ακαδημαϊκή διδασκαλία. Εκεί ξεκινάει το ακαδημαϊκό ενδιαφέρον. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο πολύ γνωστά. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει να το ξεχνούν οι πολιτικοί μας. Και πρέπει κατά αυτόν τον τρόπο να σέβονται τους πολίτες, πάντα έχοντας στο μυαλό τους ότι πρέπει να πείσουν. Δεν έχουν κάποια αλήθεια η οποία είναι αυταπόδεικτη και εξηγούν σε βαθμό, ας το πούμε έτσι, αποκάλυψης του ενός δόγματος. Πρέπει να εξηγήσουν στο επίπεδο του πρακτέου και άρα να πείσουν. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και πολλές φορές κάποιοι πολιτικοί μπορεί να έχουν απόλυτο δίκιο, αλλά ξεχνώντας αυτή τη βασική παράμετρο να πέφτουν σε ένα σοβαρό λάθος και έτσι και να καταψηφίζονται και να μην γίνεται και αυτό το οποίο θέλανε να το πω, ίσως ήταν το σωστό έτσι. Στα 2-3 λεπτά που μας μένουν, ήθελα να σας ρωτήσω, σαν έναν άνθρωπο που έχει εποπτεία της δυτικής, της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και γνωρίζει το πώς λειτουργούν τα πολιτιακά και πολιτικά συστήματα, εάν είστε αισιόδοξος για την πορεία της δημοκρατίας στο μέλλον, εάν βλέπετε ότι θα καταφέρει να ξεπεράσει τους σκοπέλους που αναφύονται? Κοιτάξτε, εγώ είμαι φύση αισιόδοξος. Και αν δεν ήμουν αισιόδοξο, δεν θα το έγραφα και το βιβλίο. Mm-hmm. Και αν δεν ήμουν αισιόδοξο, να μην έκανα και τίποτα. Οπότε νομίζω ότι η αισιοδοξία πρέπει να είναι μια βασική παράμετρος. Ξέρετε, το τέλος του κόσμου έχει προφητευθεί εκατομμύρια φορές. Δεν θα πω χιλιάδες, θα πω εκατομμύρια φορές. Κάθε μέρα γίνεται και μια προφητεία περί του τέλους του κόσμου. Όπως γίνεται και μια προφητεία περί του τέλους του κόσμου. Και η παρακμή της δημοκρατίας την ακούμε πάρα πολλά αιώνες. Στις δεκαετίες του Μεσοπολέμου. Τις επιτίθεντο από τα αριστερά, τις επιτίθεντο από την άκρα δεξιά, δηλαδή τις επιτίθενταν τα κομμουνιστικά καθεστώτα θεωρώντας την αστική δημοκρατία, mm-hmm. τις επιτίθενταν οι δικτατορίες θεωρώντας mm-hmm. την ξεπερασμένη, απαρχαιωμένη και ποιοι είχαν μείνει να την υποστηρίζουν? Πάλι αυτές οι ίδιες δυνάμεις, οι δυνάμεις που βρίσκονταν κοντά στο κέντρο, οι οποίες έχασαν στην Ιταλία, έχασαν στη Γερμανία, έχασαν και την πλειοψηφία στη Γερμανία, γιατί ο Χίτλερ βγήκε στην αρχή μέσα από εκλογές, έτσι μην το ξεχνάμε, ναι. Τις περιουσίες. Έχασαν μια επανάσταση στη Ρωσία σε δεύτερη φάση, έχασαν στην Ελλάδα με μια δικτατορία που επιβλήθηκε, παρόλα αυτά κέρδισαν τον πόλεμο. Δηλαδή, οι γερασμένοι όπως τη λέγανε, οι υπεραισιόδοξοι, η αστική δημοκρατία κέρδισε τον πόλεμο. Να μου πείτε, ήταν και οι Σοβιετικοί στους συμμάχους. Ναι, αλλά εν τέλει, αν σκεφτείτε το κύμα του εκδημοκρατισμού των χωρών αυτών μετά το 1990-1991, πολύ μεγάλο μέρος των ανατολικών κρατών προσχώρησε στο παράδειγμα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Και αυτό είναι το ζήτημα για να σας το φέρω και σήμερα στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί κοιτούν. Οι χώρες οι οποίες έγιναν καλά λειτουργούσες φιλελεύθερες δημοκρατίες από τις πρώην ανατολικές και μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ευημερούν και έχουν ΑΕΠ 3 και 4 φορές πάνω από τις Ουκρανίες, ενώ οι χώρες όπως η Λευκορωσία που προσδέθηκαν σε απολυταρχικά και αυταρχικά καθεστώτα είτε σε αποτυχημένες δημοκρατίες όπως είναι η Ρωσία, βλέπουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, στην κατάσταση του δορυφόρου και με τους πολίτες τους να βρίσκονται σε πολύ κακή οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να αποφύγει η Ρωσία, γι' αυτό και έχει εισβάλει στην Ουκρανία. Άρα, εγώ είμαι αισιόδοξος λοιπόν, γιατί ο δρόμος της δημοκρατίας είναι ο δρόμος της προκοπής και της ευημερίας. Κύριε Δουδονή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Για τις εξαιρετικές ερωτήσεις και την ωραία κουβέντα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.